Να μεταφερθούμε όμως στις Τζιτζιφιές, όπου συνεχίζονται οι δράσεις του ΣΚΑΙ για τον καθαρισμό εκεί της περιοχής. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου βρίσκεται εκεί, είσαι κοντά στις γραμμές του τραμ, Γιώργο. Καλημέρα. Ακριβώς δίπλα. Ναι, καλημέρα σας σε όλους. Είμαστε ακριβώς δίπλα στις γραμμές του τραμ. Και εδώ λοιπόν, στο χώρο ανάμεσα στην παλιά και στη νέα παραλιακή, καθαρίζουμε μαζί και με εθελοντές από την εταιρεία διαχείρισης του τραμ, αλλά βέβαια και με πάρα πολλούς εργαζόμενους από το Δήμο Καλυθέας. Πιο κάτω είναι ένα άλλο συνεργείο από το Δήμο Μοσχάτου. Να καθαρίσουμε το χώρο ανάμεσα στην παλιά και στη νέα παραλιακή. Εδώ ήδη έχουμε μαζέψει περισσότερες από 150 σακούλες με μπάζα και σκουπίδια και ξερά χόρτα, ξερά κλαδιά. Και ήδη έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Δεν έχει καμία σχέση το παρανέσαι αυτό το οποίο βλέπετε τώρα με αυτό το οποίο συναντήσαμε νωρίς το πρωί. Οι εργαζόμενοι λοιπόν και στην εταιρεία Τραμ που κάνει διαχείριση εδώ του δικτύου και μαζί και με εργαζόμενους από το Δήμο Καλυθέας και με κάποιους εθελοντές που έχουν έρθει σήμερα το πρωί να μας βοηθήσουν, προχωράμε και θα προχωρήσουμε και προς το στάδιο της Κεφυλίας να καθαρίσουμε ό,τι υπάρχει σε αυτό το χώρο. Είναι μια δράση την οποία συντονίζουμε σήμερα και βέβαια το Σάββατο έχουμε και άλλες δράσεις, πάρα πολλές δράσεις στα πλαίσια αυτού του μεγάλου προγράμματος Καθαρίζουμε την Ελλάδα. Το Σάββατο λοιπόν, 23 Ιουλίου, θα πάμε σε αρκετές περιοχές. Θα πάμε, για παράδειγμα, να καθαρίσουμε το χώρο πίσω από το νοσοκομείο Παπαδημητρίου σε συνεργασία με τον Δήμο Πεντέλης. Θα πάμε και στο ήρωμο κύμα Μεγάρων. Επίσης, από χθες συμφωνήσαμε και με το Δήμο Αθηναίων και με εθελοντικές οργανώσεις να πάμε στο χώρο ανάμεσα να καθαρίσουμε το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και το χώρο ανάμεσα στο Οδυσσίο και στην Πλάκα. Θα πάμε και στο Ηράκλειο Κρήτης. Θα πάμε και στην Πάτρα σε αρκετά σημεία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο.